Από την αρχή της ομιλίας του στην παρουσίαση του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το στίγμα του νέου κόμματος, τονίζοντας ότι στη βάση των αρχών του είναι ο ανθρωπισμός, η δέσμευση για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή η δύναμη του λαού είναι αυτή η δύναμη του λαού που σήμερα καλωσορίζουμε εδώ με κάθε ενεργό πολίτη που θα υπογράψει το κείμενο της διακήρυξής μας. Υπογραφές και σήμερα και αύριο τις επόμενες μέρες όταν θα οργώνουμε την Ελλάδα για το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το κίνημά μας. Αποτελεί ένα κείμενο συμβόλαιο μεταξύ μας για μια κοινή δημιουργική πορεία. Μια πορεία. Έτσι είναι μια πορεία που γεννιέται για εσάς, με εσάς, από εσάς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, διεμήνυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος από την πλευρά του, μιλώντας σε συνάντηση με τους γραμματείς των Ομαρχιακών Επιτροπών και τους γραμματείς των τομέων του κόμματος, ενώ χαρακτήρισε μόρφωμα το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου και έθεσε στόχο το ΠΑΣΟΚ να έχει την τρίτη εντολή μετά τις εκλογές. Στο μεταξύ, με την υιοθέτηση της εισήγησης του Αλέξη Τσίπρα, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την πολιτική συμμαχιών, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε αργά το απόγευμα του Σαββάτου τη συνεδρίασή της. Παράλληλα, ανοιχτό προσκλητήριο, πρωτίστως στις δυνάμεις της αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την Ανταρσία, αλλάξε δυνάμεις και πρόσωπα του χώρου της οικολογίας, του αντιμνημονιακού χώρου και όσους στήριξαν την υποψηφιότητα Τσίπρα για την Κομισιόν, απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ δεν απέκλεισε με εκλογική συνεργασία με τη Δημοκρατική Αριστερά. Σε συνεργασία με το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος προχώρουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ενώ επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, με αφορμή την άρνηση του Αντώνη Σαμαρά να πάρει μέρος σε debate. Αυτόνομη εκλογική κάθοδο της Δημοκρατικής Αριστεράς σε συνεργασία με οικολογικές κινήσεις, των οποίων η οριστική απάντηση αναμένεται εντός των προσεχών ωρών, εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και του Διαρκού Συνεδρίου του Κόμματος.